όσο μεγαλώνει σιγά σιγά και όσο καταλαβαίνει τη διαφορετικότητά σου, τόσο αρχίζει να ψάχνεσαι. Η Φιλένα ανακάλυψε μεγαλώνοντας τη διαφορετικότητά της και έχοντας πια περάσει από όλα τα στάδια, όχι απλά έχει συμφιλειωθεί μαζί της, αλλά την έκανε κινητήριο δύναμή της. Γιατί και τα άτομα με διαφορετικότητα σιγά σιγά αρχίζουν και βγαίνουν προς τα έξω στην κοινωνία και ζητάνε, ας πούμε, τα δικαιώματά τους. Τα δικαιώματα θέλουν να δείξουν ότι είμαι εδώ, ότι μπορώ και ότι υπάρχω κι εγώ και θέλω να ενταχθώ κι εγώ στην κοινωνία όπως εσείς κατά το μέγιστο δυνατό. Μπορεί να μην φτάνω να πλύνω τα πιάτα στο νεροχύτη γι' αυτό. Υπάρχουν όμως ωραία σκαμνάκια που τα έχω φτιάξει και μπορώ να ανεβαίνω και να πλύνω κι εγώ όπως μπορείς να πλύνεις κι εσύ, όπως μπορεί να πλύνει και η μαμά ή ο μπαμπάς. Στην ταινία του 11ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Σινεμαθήματα του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ, η Φιλένα Ζουμαδάκη συμμετείχε ακριβώς για να δείξει στους ανθρώπους πώς η διαφορετικότητα κάνει όσους τη βιώνουν ψυχικά ανθεκτικούς. Η Φιλένα μας ψήλωσε κατά πολύ, μας έδωσε πολύ, πολύ μεγάλο μέγεθος το να σταθούμε, να δείξουμε στα παιδιά μας τη διαφορετικότητα, να αναλογιστούν και να καταλάβουν τι είναι συνέστηση, γιατί η συνέστηση δεν πρέπει να λείπει από τις μέρες μας. Ήταν μια μεγάλη κουβέντα που ανοίξαμε με τα παιδιά. Δεν θα το χαρακτηρίσω διδασκαλία, γιατί δεν είναι ακριβώς διδασκαλία, είναι μια αλληλόδραση με τους μαθητές μας στο κομμάτι της αποδοχής, του αλληλοσεβασμού, γενικότερα του ονείρου που πρέπει να έχουμε και του αγώνα που μπορούμε να κάνουμε για το όνειρο αυτό. Και καταλάβανε πολλά πράγματα και μέσα από αυτό πήρανε πράγματα που πώς θα πρέπει και αυτοί οι ίδιοι στην κάθε μορφή διαφορετικότητας, γιατί διαφορετικοί είμαστε όλοι, να καταλάβουν πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται και να μιλάνε με τον άλλον. Με τη Φιλένα να πρωταγωνιστεί στην ταινία του 11ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων για τη διαφορετικότητα, οι μαθητές κατάφεραν να μεταφέρουν ένα ηχηρό μήνυμα, πως το ανάστημα είναι ζήτημα ψυχής και μπορεί να φτάσει πιο ψηλά από εκεί που φτάνει το μάτι.